Arată management și cash. Lecture of a book in official. Με την πρώτη βούση θα ρίχνω το λεπτά. Με την πρώτη αντίσταση, με το πρώτο εμπόδιο, θα πάρουμε να σας στήσουμε. Πολλά στριφογυρίζουν στο μυαλό. Έτσι θα προσβάλλουμε την πανδημία, την μητρική της αγάπη. Το θετικό, η αλήθεια, το πράγμα φαίνεται μονάχο του. Δεν θέλει άλλη εξήγηση ευρυτέρα. Εδώ που έρχομαι με τη συμβουλία μου, με έλκει κάτι τι το οποίο να το ερμηνεύσω, θα το ερμηνεύσω ολίγο τι. Το ολόκληρο δεν μπορεί κανένας να το ερμηνεύσει. Μετά από 20 χρόνια. Στα Κατουνάκια βρισκόμαστε και μέρα νύχτα βρισκόμαστε μέσα στη Συνόπετρα και στην Ορμήνια. Το πράγμα δείχνει ότι η ψυχή παίρνει, η ψυχή ανεβάζεται πιο ψηλά όταν έρχεται ο αιρός. Και εδώ και στην Ορμήνια, στην Πανίγυρη των Θεμάτων. Δεν συγγνώμη σε πανηγύρι. Η υπομονή που ακατεύει σε αυτόν τον πειρασμό, αυτό δεν είναι πήγα στην Αγρυπνία, έφυγα το απόγευμα στο μνημόσυνο. Μέσα στα αγγελικά. Δεν έρθω μέρος, ούτε στον εσπιδιακό, ούτε στον μνημόσυνο, αλλά υπάρχει σε αυτό. Και τέλος, ήμουν ολοκλούς σε μαγείο της Αγγλούς στην Αγία Τριάδα. Και έρχεται ο Γιώργος στους αδέρφους, γιατί στην Κρίση, αξιδέρφους και αλλά δεν το έγραψε, γιατί κοιτάξτε κάποιοι στέλνουν πώς να μιλήσω εγώ τώρα, ούτε η κύριε αφού το γράψω όταν το γράψει η Άννα Μορδομένος, είναι ένας αγράμματος, είναι δεν ξέρω και τι έκανε η υπομονή και τους τρόπους συμπεριφοράς που μου είχε χάσει και τη ελληνική γλώσσα με την ευρυφορία, με την χαρά απομακρυνόμεθα από τον θέλω να βρω μια λέξη να σου στέλνω και να μην το πιο αθεστά μέσα μου τέλος πάντων, ήταν για δευτέρα φορά πετούμε εμείς και δίπλωμα σαν διαφορία πέφτουμε και αμέλεια πέφτουμε σε ραθυμία με ο γέροντας δώσουν την ευθύση για αυτό σε στέλνει αθλίψη τρέψει να προσπουτάσετε έφερα ως παράδειγμα επειδή υπομιλώ του άλλων σε τίποτα όπως είπα και στους άλλους και τις είναι άλλοι άνθρωποι μορφωμένοι διότι τον αφήσει από τον κόσμο εύκολο είναι άρα όσο επικοπλήσαν που μιλούσα σε υποτακτικούς και έβριμε τρόπο να τον λόγο της υπακοής που δεν κάνουν καλά και ομέν και ο δε και της μοιοράς προσευχής δεν μας παρότρινε δεν βρήκε γέροντα τρόπο να μας κατολικούσε εις την ησυχία του στην ηράπη όχι εις την υπακοή. Από την υπακοή βγαίνει εδώ, η προσευχή. Από την προσευχή βγαίνει η καθοπική θεολογία. Δεν εξέλιξαν ακόμα τα κομικά μου. Γιατί βγαίνει και το όνομά μου και βρίσκω ενώπιση από την διαπόδοση του πιστεύω. Επειδή όμως εδώ βρίσκεται το κομικό μας άλλο οικογενειακό. Αυτό θα πω και εγώ έτσι ατομικό παράδειγμα. Πρώτος, ποιος δεύτερος. Και από εκεί φαίνεται ότι θέλεις να βρεις προσευχή, θέλεις να όταν προσεύχεσαι να έχεις λάθος, θέλεις να έχεις τρόπο να βρεις τον δρόμο της καλογερικής ζωής της σωτηρίας σου. Δεν θα πω κι εγώ. Άμα κάνεις το πρώτος, ποιος δεύτερος. Θα βρεις τον δρόμο της οδηγής σωτηρίας. Και παλαιά το κοπεί, αλλά το οποίο έχει πολύ δύναμη, αυτό το ιστορικό από τώρα, δεν θυμάμαι για να μην πω ψέμα. Ο άλλος ο παραδερφός μου ήταν στην κουζίνα και εργοχειρούσε το τραγίδιο. Εγώ έμεινα μέσα στο δωματικό μου. Εγώ εργοχειρούσα και εργοχειρώ. Γι' αυτό και τώρα, ευρισκόμενο όμως τότε σε προσευχή, ενώ αριθμωμένη προσευχή, ώρα χάρη μας. Και γίνεται ο άλλος ο εκυπαφάς, η φωτιά έβρισε. Εκεί μαγειρεύουμε και πάει, και έπρεπε να πάω όλα με τα σώξιμα. Έπρεπε να πάω να αναζωοποιήσω τρόπον δυνατή φωτιά. Και δεν ευρισκόμενο να σε ώρα χάρη τους. Είπε στην Ελλάδα ότι η Ελλάδα μπορεί και ώρα.
μπορεί και δύο ώρες. Μπορεί και τρεις ώρες. Και είπαμε το λογισμό μου τώρα που έχω προπαντινάρτη. Και δεν την πονιάζει. Ας πάω. Και πηγαίνω αργότερα όταν δω ότι η χάρις αρχίζει και συστέλλεται. Από το ένα άνθρωπο στο άλλο άνθρωπο έτσι ψώνεται ότι ο άνθρωπος συνάγει. Αυτό ήταν. Με το λογισμό μου διαλύθηκε η χάρις και προσεχθεί να ψώνεται. Το εγωδιάζεται αποδεικνύεται ότι δεν είναι ψέμα, όπως λένε πολλοί. Και την παραγωγή κέρδισα, αυτό μας είπε και την προσευχή έρθα. Αλλά εγώ το είδα, βλαβούμε στον γέροντα, επατερασία, δεν έχεις μια πονά του γέροντα, έχεις το δωμάτιο. Οπότε δεν είμαι στην καρδιά μου, μόνος μου που τον γέροντα λέει, δεν στην καρδιά μου. Πρώτα είπα ακοή και έπειτα προσευχή. Και αντούτες όμως, είχα προσευχή. Πού πηγαίνω, και δεν έκανε την ακοή και την έχασα. Εκείνη την ώρα, μπορείς να σηκωθείς, να κάνεις την υπακοή, σηκωθεί εκείνη την ώρα τρόπο να η προσευχή να παραγγεθεί, αλλά έφτασε την διπλάσια προσευχή. Και την προσευχή έχασα και την υπακοή και έφτασα. Να λοιπόν ότι από την υπακοή και η προσευχή. Και ο γέροντας αυτό είναι. Που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Αλλά και αν οι πατέρες αυτό λένε, τον θησαυρό, ήρθες πάτερες που να αναστήρισουν να κάνεις υπαγωγή. Δεν ήρθες για να προσευχείς. Όπως είπα Γρηγοριάδη. Όχι. Πες μας ένα λόγο. Η προσευχή είναι αυτή η ίδια υπακοή την οποία θα κάνεις. Ένας πατέρας. Έκανες υπακοή, αυτή είναι η προσευχή σου. Έχει 100 δραχμές. Έχει 4 παιδιά. Πόσα εδώ θα δώσει το διέταξε ή το ηγούμενο ή το άλλος αδερφός να κάνεις αυτή τη δουλειά. Ενώ στο πνευματικό λειτουργείο. Όσοι πίστευαν σε αυτή την υπακοή, αυτό ότι την ακούνε, όπως είπα, δεν είναι ότι είπα στι ομάδε λόγω αναφορά δεν μπορώ να τα πω. Μάλιστα και εγώ τα πω. Δεν είναι πατέρα να πω ότι η πηγή τη άρδο είναι αυτή. Επειδή η πηγή τη ειρήνη, η πηγή τη άρδο, η πηγή τη ειρήνη, η πηγή του παραδείσου είναι ο γέρο. Όταν κάνει και άλλο παράδειγμα όταν άλλος έγινε πάντα, μας παρακαλώ. Για, φιλοσοφήσεις το πράγμα. Αναπάβεται η ψυχή του Βασίλειου λέει ότι η προσκύνηση της εικόνας είναι το πρωτό. Αυτό είναι και σε εμάς. Ανέπαυσες το γεροντά σου, ανέπαυσες το Θεό σου. Ότι βρισκόταν στην παραγωγή. Ο γέροντας είναι ο αυτός Θεός. Δέχτηκα Θεός. Προσπάθησε ή να μην ένας μικρός κοσμός σε χωρίσει από το γέροντα. Όχι, διότι βρίσκεται στην παρακοή. Αυτό έχω και πει από το ένας κοσμός μικρός που χωρίσει από το γέροντα. Δεν το γνωρίζεις, ούτε εσείς, ούτε εμείς δεν το γνωρίζουμε. Μόνο ο διάβολος. Στο σπίτι μας πιο πάνω είναι ο πάτερ Γεδό, ο οποίος έχει τους αρχαγγέλους. Εκεί καθότανε ένας υποτακτικός, ο οποίος πήγε μάλλον να γεροκομίσει του γέρους, πρώτου γέρους. Αυτός ήταν παντρεμένος, επειδή τα είχε δαιμόνιο, όταν χώρισε γυναίκα, πήγε στον Δαφνί, τον Αθήνα και σε τέλος κατέβησε στα γενέα. Και πόσο μου έκανε υπακοή στους γέρους, δεν φανερωνόταν το δαιμόνιο. Αμα βλέπεις το γέροντα και γιώνας έχει μάλλον. Νύχτα πήγαινε καθαρικές. Το φρονκάρι εκεί και γύριζε στον καιρό της κατοχής για να μαζεύσει λίγο αμάτι να το δώσεις στους γερασάς παιδιά, θα πάρει είτε κρεμμύδα είτε πατάτες. Έλα το παιδί. Και δεν έπαρε τίποτες. Όταν όμως μια αδερφή του Μαμαρκάνα του έστειλε εκεί 100 δολάρια, πάμε στην τσέπη του η διορυθμία. Αμέσως φανερώθηκε το δεδομένο. Οι γέροι δεν μπορούσαν να πούν σαν στο σπίτι μας να μεταλάβουν. Και πήγε να δω με το αρκοφόλιο και εξοπολίσει από το γέρο. Σε εκεί που είναι τώρα ο πάτερ Γεδόν. Μου λέει το δεδομένο εκεί στην άκρη. Και λέει ότι κάνει το ένα γεροντάκι για να πατερικό και τον κατηγούς πως λένε. Ο ίδιος έλεγε ότι όταν λέει Κύριε Ιησού Χριστέ Ελεησόν, χαρά και το Θεό. Με τη δεύτερη φορά Κύριε Ιησού Χριστέ Ελεησόν, αφρίζει. Τρίτη φορά, ας κάνει το συγκίνημα. Να μην το ψημίσω. Να η δύναμη στις ευχές. Και πέρασε μια ώρα. Και αυτό λοιπόν μας έλεγε ότι του έλεγε το δαιμόνιο. Δεν είναι τυχαίο. Βρεσίλε νομίζω εγώ θα πω από σένα. Τι λέει ο Χριστός. Τούτο το πνεύμα δεν εκπορεύεται. Είναι προσευχή και ανησυχία. Εδώ με τις γέρες θα πας και πεις με δουλειάς μίσα από τα βουεβόλες. Όπως λέει το Βαγγέλιο. Ο σκοπός του δεν είναι ακόμα το ίσιο. Βάλει την υπακοή.
Οπότε κατά το δεν με απέλησαν. Θα πας κάτω στα νοικές, θα ανιστρέψεις και τότε σε εγώ λέει θα βγω. Ο λογισμός δεν ήταν εκεί μέχρι του δέματος. Ήταν να το φέρεις μια απόγνωση και να το ρίξεις μέσα στη θάλασσα. Από πού άρχισε ο δέματος? Και αναστρώων. Από το δέματος. Ολόκληστος. Σε τάχα κατάφερε και βγήκε έξω. Και ήρθε κατά να πάρει την επαφή, φοβάστε διάβολος, διότι είναι μνήμησης Χριστού. Όπως λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουλίτης, μας έχει τα ουνά και τα όλοι ουρανίκες. Εμείς εδώ όλοι μαζεμένοι, εν πνεύματι αγάπης, με διάφορους χαρακτήρες, με διάφορα επαγγέλματα, με διάφορες ηλικίες, όλοι αγαπημένοι, ενωμένοι να γνωρίσουν τον Θεό. Να μην το ξυπνήσω, εγώ ο νέος άνθρωπος που μιλούσε, να μην το ξυπνήσω. Και κάτι δεν επενούσε την ησυχία. Είναι η ησυχία καλή, αλλά εν ημέρες και όλες τις ημέρες σου κοίταμε αφάρτος Στεφανού. Εγώ τουλάχιστον δεν ήμουν. Πιστέψα και με πατέρες. Αυτός ο οποίος έφυγε από τον Γερμανό. Στέφανος δηλαδή, πολύ περισσότερο. Ή από το μοναστήρι. Μην νομίζω ότι αυτοί που σαν τον Άγιο Γιώργο από τη Μετανιά. Είναι μάρτυρες. Και σε όσοι πέρασαν από όταν το σπίτι, να ρίξεις κάτω τον εαυτό σου, να μην ξυπνήσεις στο γερότα, να μην κάνεις αντιλογία στο γερότα. Ό,τι διηγείτες, να είναι ευλογία. Εάν κάνουν τον κανόνα, στο κοντινά, δέκα μετάνοιες, ο λεολόγος και δύο κομποσίνια, όταν πήγαν στην ψυχή, έκαναν αυτοί, δέκα μετάνοιες έκαναν πέντε. Πεινόταν μια φορά. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι μια άρνησης στο κοντινά ότι ο Θεός της τα ίδια τα ίδια. Ο πρώτος του μεγαλύτερου αγρότου του ανθρώπου δεν είναι ο διάβολος. Είναι ο λογισμός του ανθρώπου. Όταν πιστεύεις ο λογισμός σου, θα τα εισθέτεις. Δεν γνωρίζω την άλλη φορά σας είπα για αυτόν που με κάλεσε κάτω στα καλύτερα με την παραδείγμα με τα λάδια και ο Θεός ήταν άρχισης να με κάλεσε. Και πού είναι εκεί σε λογισμό. Τέχει μαμά σας το κουπί αυτό το ιστορικό. Που δεν μπορείς να σας το πω. Ναι. Άλλος να πούμε. Επίσης το λογισμό του. Αυτό. Επίσης το λογισμό θα είναι αποτελέσματα. Λες, πώς ο Θεός επανώ είναι εκείνης ο οποίος θα του κάνει την υπομονή. Μετά τη λειτουργία. Πατέρες αρχίζει να αφήνει ένα νέο. Γι' αυτό ναι. Λέμε είσαι στο μαχάρι. Αυτό που κάνει δεν είναι και το άλλο. Ότι προσέχει καλά. Οι πατέρες να αφήνει ο πόντος και πάνε στα κελά. Οι γεροντάδες μας να πούμε είσαν άγιοι άνθρωποι. Εσύ και αυτή τι παρακολουθεί. Τώρα αρχίζεις και συμβουλεύεις στο γέρο. Πολλές φορές να πούμε δεν κάνεις καλά. Κάποιον παπά. Αρχίζεις να είναι πολύ μεγάλο. Πολλές φορές πολύ αγαπούσε αυτά. Μα έτσι και έτσι και έτσι. Στην Αγιάνα του Παναγία του Παπαλά. Τον καθόλου σε αγαπούσε. Γιατί τον έβγαλε από τη σκέπη και τη ροντά. Τι είσαι καλό. Κάποιος παπάς ήρθε εκεί να πούμε. Έλα τον ειδικά πνευματικά. Τον Νίκο, γιώ τον. Τι είσαι άλλο. Και στο τέλος έβαλε μέσα και πέρασε κάποιος από το δωμάτιο. Το πρώτο δωμάτιο του γέρο, το δεύτερο το δικό μου, το τρίτο είναι του πατέρα. Ο τάδε λέει, όταν ήρθαν οι γερτάδες, τέλος πάντων. Όταν κέρδισε το δωμάτιο γέρο και πήγε στην εξώπορτα. Άνοιξε και με όταν πήγε στην εξώπορτα, ο γέροντας ήρθε σε έκσταση. Λέει, είστε ιερές. Και έκανε την υποφάση και. Όλα τα λόγια που είπε ο γέροντας είχαν γίνει μαργαριτάρια. Είχα κολλήσεις στο σώμα του ανθρώπου, στο σώμα του κόλλησης. Κι όταν λοιπόν πήγε στην έκανε έτσι και πέσανε κάτω όλα τα μεγαλύτερα είναι κάτω στον ίδιο. Αυτό ο άνθρωπος ανήκει στο λογισμό του. Έχεις το λογισμό σου να πεις το γεροντά σου. Και ό,τι ο Θεός το πεις και γέρονται, αυτό να ακούσεις. Μη πιστεύεις το λογισμό σου. Γιατί λένε ο μακάριος ο λέγονης όταν κόλλησε. Και ο διάβολος δεν βγαίνει. Ο Θεός σε πάει εκεί που θέλει αυτός. Αυτό το όνομα που λέει, να είναι τα μαργαριτάρια. Γι' αυτό που έδωσε ο Γιώργος σε όλους αν είναι ένας τρόπος να υποταθήκος και έγινε στο Γιώργος και έγινε διπλά η τέτοια και έγινε στο Γιώργος διότι άκουσε και δεν θέλεις να σου πεις ο Θεός και μη πείσαι αρίσετε πολλά
να πας εκεί να κάνεις το κλπ. Γι' αυτό και ξέρει ο Θεός πως θα σε σώσει. Τώρα δηλαδή, μην αποστολισμός. Και δεν χωράει αμφιβολία. Άρα πού είσαι ο Ιησούς, τότε σε αποσυράζει το ίδιο. Είπε ο Γιώργος να είναι πότε θα βρεις την αναπρόση. Πέντε χρόνια με πορμούσε ο διάβολος να φύγω από τον Ιερδάνο. Ούτε ένα βήμα δεν έκανα. Πώς να σε πω, λιάκι. Κουραστικό είναι, δύσκολο είναι, πώς να το πω. Όταν εννοείται, εγνώρισα την Γερμανία. Εγώ προσευχήθηκα. Εγνώρισα τον Ιερδάνο και πέντε χρόνια είχα πόλεμο να φύγω από τον Ιερδάνο. Από εκεί είχε το σπίτι μας. Έγινε, ναι, σαντάζεσαι. Οπότε δεν έφυγε. Εσαι τώρα σε έφυγε ο πόλεμος. Και δεν έφυγε. Και ο Γιώργος είχε. Φεύγεις από το Γερδάσο. Εσύ είσαι. Φεύγεις από το Θεός. Ήξερε ο Θεός. Και έβανε ο πάνω ο Θεός να σε φύγει ο Παγκηγόρος. Να γεννηθείς εσύ πιο μπροστά από τον Παγκηγόρο. Έβανε ο Θεός να είναι πρόβλημα. Να είναι υποτακτικός σου. Όχι, ξέρε ο Θεός. Γι' αυτό το μεγαλύτερο κατόρθωμα είναι του υποτακτικού να πει να είναι ευλογημένο. Από το έξω να είναι ευλογημένο. Με αυτό σπάμε τρόπον τιμά τα χέρια του πειρασμού. Είπα που είναι μίμησης Χριστού. Άνοιξε. Ναι, στην αρχή πόσο έλεγχα είσαι. Μα αυτό είναι. Όπως κάτω, αν είσαι εργάτης, αν είσαι βιαστής, και θα ακούσεις. Πολλές φορές θα ήθελα που κουρμένες με μα αυτό που μου λέει, εγώ δεν είναι στραβό. Τότε, και στραβού να είναι πάτερ, πάντα εσύ. Ποτέ δεν λέω γέροντα στραβό παραγωγή. Ναι, αλλά ο πειρασμός σου δεκατόνεκα. Έτσι μου διάζει. Κάντω αυτό το οποίο σου λέω. Και μου διάζει. Εσύ δεν είχε αριστερό το γλωτό. Κάντω έτσι. Κάντω. Το καταμόνας πατέρα δεν γυρίζω κάτω. Έτσι. Δεν είναι σήμερα η μέρα. Έφτανε. Και να ξεμουδιάσω. Όχι. Ναι, αλλά μέρα νύχτα. Τι έπαγε. Ο σας λέει. Γέροντα μέσα στα καρόλια βλέπω τη νύχτα κάτω. Ισχύωσε μάλιστα και ο Πάτερ Πολύκαρπο. Και μια γέφυρα να πάω να προσυνήσω. Το λέω γέροντα. Η νύχτα του βλέπω την ημέρα την ημέρα. Κάσαμε έτσι. Δεξιά τώρα στο πλωτό σου. Άλλος πάλι. Έλεγε. Κύριε σου Χριστέ Λαϊσόν. Σε προμηνύωσα σε μέτρα. Ήταν και αυτός ο Ρώσος. Τι να κάνει. Αριστερά, ο ίδιο μετά από μισή ώρα πρέπει να γυρίσω πάλι. Είδα ότι σε προμήθεια θα ανοίξω ένα δέντρο και η Παρίση ήταν έτσι. Ανάσυλα. Και στην κόκκινη. Εγώ είναι κάτι να ευχή και βλέπω έτσι έκανε το κεφάλι και ερχόκηκε ΣΥΡΙΖΑ στο ένα. Και στην ποιητική στην κόκκινη. Αυτό σε σύντομη. Ασθένεια, δηλαδή πρώτο. Δεν ρωτάνε. Αυτό σε σύντομη. Τότε λοιπόν τι να κάνω. Γιατί πιστεύει στο ρυθμό σου και αυτό σε μέτρα. Ρούμπτα μπορεί να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί. Γιατί δεν πάει αυτό να κάνει. Δεν μπορεί. Το φυσικό είναι η ανάγκη. Τότε μισεί τώρα έναν άνθρωπο. Ο οποίος έφυγε από τη μετανιά. Η πέμνα υπομονή, ή το μοναστήρι του ή το γεροντάρος. Αν πήρε υποταχθήκος. Όσο πολύ που... Όλοι γεροντάρος. Όλοι γεροντάρος. Έρχομαι να πω ότι είσαι στο μακάρι, που είσαι στο υποτακτική. Διότι και τον υποτακτικό πέρασα και το γέροντα είδα να πω. Και τα δύο καλά είναι. Αλλά ο υποτακτικός είναι βασικός. Γεύσεις, υγιεύνης. Αμερινία. Έως 7 λεπτά. Απάτεια. Όχι σωματική και την ομάδα. Μόνο που το θυμάμαι τρέμολο. Έχω γεύνη. Εκεί μετά από 6-7 και στην Αγία κράτης απόφαση και στην Ιασκήτη. Επήρε ο Θεός τον υποτακτικό και τα πήρε το γεύμα. Και ο την παραμονή που θα παίρνεις και ο υποτακτικός ή ο διάβολος πηγαίνει λοιπόν σε πόνεμο που δεν είναι από τη ζωνά να πάρουν τεταμένος χρωστά αυτό και εκεί είναι πολλά τον απογοήτησε τον έχω σε όλη την ελπίδα δεν είναι τόσο γύρωτος μέσα τον είναι χαραδημένο ανοίγω τον ένα άλλο την τρίτη μέρα έφτανε και τώρα ώρες ολόκληρο να κατασκευάζει να πανάω και τίποτα. Ναι, αλλά πότε είχε επισκέψει τις Παναγίες, όταν είχες προσχύσει, όταν είχες προσχύσει, γι' αυτός λέω ότι και να βρεθεί ο άνθρωπος, μην απελθείς, να μην τα χάνει, να μην τα χάνει. Όχι, έχω προσευχή, όχι πάτε μου, δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις τίποτα. Σε δοκιμάζει. Θέλεις να μάθεις προσευχή, να κάνεις παππού. Άμα μέχεις παππού, θα πάρεις προσευχή. Άμα δεν μπορείς παππού, και αν έχεις προσευχή, θα την χάσεις. Δεν μπορείς και αυτό που θέλεις.
θα το θέσω. Εγώ δεν θέλω κύριους ανθρώπους. Εγώ είχα δίκιο. Όχι όπως έστειλε ο Μωυσής στους κατασκόπους. Λέει, εωράκαμε Θεούς και βάτων κείμενο ενώπιον αυτό ο Θεατή. Εσύ, ναι, αυτός θα λέει ακόμας. Ποιος το λέει. Μία μόνο λειτουργία που λειτουργήσε στην Αρχή, τι έχουν αυτή την ενόχληση, μήπως δεν ευλογήθηκε αυτή η λειτουργία. Επειδή η λειτουργία δεν καταλαβαίνει. Λέω κατά την οδόνη και δεν λειτουργήσε αυτή η λειτουργία, τι ρωτάμε. Το μόνο πράγμα το οποίο λειτουργήθηκε είναι η λειτουργία. Και ο Γέροντας, αλλά πολύ φοβ, όλη την ημέρα προπαραστηριζόμενο. Για αυτή τη λειτουργία να παρακαλάς όχι να σου φύγει, να σου φύγει σε εξωτική υπομονή να σου φύγει. Όταν έρθει η ώρα, γιατί ποτέ δεν έχει αυτό αυτόν να το απαλλάξει από τα σλήψεις. Όχι, να του δώσει ο Θεός υπομονή. Διότι σε υπομονή παρέχεται ο Θεός. Υπομονή γίνεται ο μαρτυρικό στέφανος. Όχι, σε χαρά. Και τελευταία είναι του αιώνα. Ναι, η δούγαρη για του Σταυρού χαρά είναι όλο το από του Γολγοτά. Και η Ανάσταση. Και τελευταίοι τους αιώνες ευλογημένοι. Γι' αυτό ο άνθρωπος επειδή είναι ασθένειες, μια λύπη, άκουσε να σε κυβερνήσει. Ο παπάς, έπεσε να μας μαθορίζει. Ο διουκό μας είναι να κάνουμε υπομονή. Παπά, Κύριε Ιησού Χριστέ, δεν λέω παπά, εγώ θα πάνε με τα λαό. Άλλο είναι μετάλληξη, άλλο είναι λειτουργία.